στο Υπουργείο Υγείας, που θέλουμε να δηλώσουμε την αντίθεσή μας στην ιδιωτικοποίηση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση, με τα απογευματινά χειρουργεία και με το άνοιγμα του επαγγέλματος στο δημόσιο, που πλέον θα μπορούν οι γιατροί να έχουν ιδιωτικό έργο, οι νοσοκομιακοί γιατροί. Θεωρούμε ότι η λύση για το ΕΣΥ ήταν η αύξηση των μισθών, ο διπλασιασμός των ρομιστείων στις εφημερίες, και αυτό θα ήταν κίνητρο για να έρθουν γιατροί στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και να υπάρχει και ολοήμερη λειτουργία, δηλαδή και απογευματινή, στα πλαίσια μιας εργασίας η οποία δεν θα είχε σαν στόχο να έχουν οι γιατροί έσοδα απευθείας από τους ασθενείς. Τους ασθενείς οι οποίοι έχουν πληρώσει ασφάλεια, που τους καλούν, θεωρούν επιτυχία να τους καλέσουν να πληρώσουν δεύτερη φορά με τα απογευματινά χειρουργία, ή να βάζουν τους γιατρούς να έχουν δεύτερη και τρίτη δουλειά στον ιδιωτικό τομέα του δημοσίου, που αυτό θα είναι διαλυτικό για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Θεωρούμε δηλαδή ότι δεν θα είναι το ίδιο νοσοκομείο σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια, και όχι για το δικό μας μόνο νοσοκομείο, συνολικά για το ΕΣΥ, από τη στιγμή που θα έχεις γιατρούς μέσα που θα κυνηγάνε το κέρδος, τέλος πάντων. Το οποίο δεν συνέβαινε αυτό ως τώρα. Είναι απλή η λύση η αύξηση των μισθών και η αύξηση της χρηματοδότησης και οι προσλήψεις. Το επιχείρημα που έχει φέρει η κυβέρνηση ότι το κόστος είναι μεγάλο δεν ισχύει. Το κόστος σε σχέση με τον προϋπολογισμό για να αυξανόταν η μισθή σε ένα τόσο σημαντικό κλάδο για τον πληθυσμό, που είναι η υγεία, η δημόσια υγεία, είναι λίγοι γιατροί, είναι κάτω από 20.000, είναι μικρό. Πράγμα το οποίο η κυβέρνηση συνειδητά επιλέγει άλλη λύση για να ενισχύσει και τις μεγάλες, τον ιδιωτικό τομέα, τα μεγάλα μονοπόλια στο χώρο, γιατί οι γιατροί εκεί θα εργαστούν του δημοσίου και θα κατευθύνονται οι ασθενείς, αλλά από την άλλη και τα νοσοκομεία να λειτουργούν ως μονάδες που θα αυτοχρηματοδοτούνται με έσοδα απευθείας με πληρωμές από τους ασθενείς. Αυτό θα οδηγήσει στα περισσότερα νοσοκομεία σε μείωση της λειτουργίας τους, εκτός από κάποια νοσοκομεία τα οποία θα έχουν μεγάλα κέρδη από τους ίδιους τους ασθενείς, που σας το λέω. Είναι αρνητικό ο κόσμος, για να αλλάξει αυτό το πράγμα θα αλλάξει από τους ίδιους τους υπόλοιπους εργαζόμενους, από τους χρήστες υγείας, τους ασθενείς, γιατί οι ίδιοι θα βιώσουν την αρνητική κατάσταση. Μάλιστα. Εσείς λέτε